Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Είναι η πρώτη φορά που μιλάω από αυτό το βήμα και είναι τιμή για μένα. Εξ αρχής θέλω να πω ότι θα προσπαθήσω να μην επαναλάβω πράγματα που ήδη έχουν υποθεί. Κάποια πράγματα βεβαίως θα τα επαναλάβω και γιατί είναι αναγκαίο. Και θα ξεκινήσω λέγοντας «Είμαι εν φιλοσοφητέων, φιλοσοφητέων και ημί φιλοσοφητέων, φιλοσοφητέων, πάντως άρα φιλοσοφητέων». Γνωσιολογικώς αφελείς πολέμοι της φιλοσοφίας ευδοκιμούν σε θεολογικά περιβάλλοντα. Αποδιδόμενοι στον Αριστοτέλη, η ρίση που μόλις παρατέθηκε υπενθυμίζει ότι η φιλοσοφία είναι εξορισμού αναπόφευκτη, ανεξάρτητα από την εκάστοτε ποιότητά της και τη στάση που υιοθετεί κανείς απέναντί της, εφόσον κάθε σκέψη και πράξη προϋποθέτει τη ρητή ή λανθάνουσα τοποθέτηση του ανθρώπου ως προς τα έσχατα ερωτήματα της ύπαρξης. Τύχη αγαθή, στην περίπτωση του Νίκου Νησιώτη, η φιλοσοφία δεν ήταν απλώς αναπότρεπτη ως σιωπηρή προϋπόθεση της θεολογικής του εργασίας. Πολύ περισσότερο επρόκειτο για την καλοδεχούμενη συνομιλήτρια της πίστης σε μια μεταλόγου γνώσεως και μετανυφάλιου πάθους αναστροφή, την οποία ο σημαντικός στοχαστής πραγμάτωνε πολλαχώς και αδιάκοπα μέχρι το αδόκητο τέλος του. Η ευρύτητα του ορίζοντα και η διαλογική ετοιμότητα ως βιωματικές και γνωστικές προϋποθέσεις προσδιόριζαν το πλαίσιο μέσα στο οποίο ο Νησιώτης προσέγγιζε τη σχέση θεολογίας και φιλοσοφίας. Κάποια ενδεικτικά δεδομένα του βίου του που φωτίζουν αυτή τη στάση. Η ανατροφή του σε περιβάλλον που του παρήχε πεδιώθεν σημαντικά πνευματικά ερεθίσματα και προκλήσεις ουσιαστικών κοινωνικών συναναστροφών. Η νωρίς κατακτημένη άρτια πολυγλωσσία του, οι μεταπτυχιακές του σπουδές, οι οποίες δεν περιορίστηκαν στην εξειδίκευση σε ένα επιμέρους αντικείμενο. Ο ίδιος προέκρινε την εξοικείωση με όλα τα σημαντικά ρεύματα της θεολογικής πρωτοπορίας της εποχής του και στις τρεις μεγάλες παραδόσεις του χριστιανισμού, αλλά επίσης και την εκλεκτική σπουδή της φιλοσοφίας και της ψυχολογίας. Ευτύχησε να ακούσει ορισμένα από τα σημαντικότερα ονόματα της πνευματικής σκηνής της καθημαγμένης μεταπολεμικής Ευρώπης, μεταξύ άλλων τους Καρλ Μπάρτ και Έμιλ Μπρούνερ στη θεολογία, τον Καρλ Γιάσπερ στη φιλοσοφία και τον Καρλ Γούσταβ Γιούγκ στην ψυχολογία. Το γεγονός ότι ο Νησιώτης μαθήτευσε σε δημιουργούς σκέψης και όχι σε απλούς αναμεταδότες αλότριων ιδεών, αντανακλάται στη δομή του δικού του στοχασμού, ο οποίος αρνείται την κλειστότητα του απειρτισμένου συστήματος, αποφεύγει τη μηχανιστική επανάληψη του γνωστού και δεδομένου και αποτολμά συχνά την αυτοδιόρθωση και την αναζήτηση νέων δρόμων. Η εφόρου ζωής αφιέρωσή του στον οικουμενικό διάλογο, ως τέταρτο σημείο από αυτές τις βιωματικές, ας πούμε, σταθερές αυτής της ευρύτητας ορίζοντα και της διαλογικής ετοιμότητας, είναι λοιπόν η εφόρου ζωής αφιέρωσή του στον οικουμενικό διάλογο ως διαρκής άσκηση στην επικοινωνία με ανθρώπους ποικίλων κοσμοθεωρητικών προϋποθέσεων και βιωμάτων, ώστε η οχύρωση σε ένα δογματιστικό, απολογητικό και αυτοδικαιωτικό ομολογητισμό να απορρίπτεται λόγης και πράξης από τον Έλληνα θεολόγο και θρησκεοφιλόσοφο. Τα έργα στα οποία ο Νησιώτης προβαίνει σε ευθεία κριτική αναστροφή με τη φιλοσοφία είναι ολιγάριθμα και στην πλειοψηφία του ελληνόγλωσσα, ξεκινώντας με τη διδακτορική του διατριβή «Υπαρξισμός και χριστιανική πίστη», με εισηγητή τον Νικόλαο Λούβαρη. Το ερώτημα για τη σχέση θεολογήν και σκέπτεστε θέτει περαιτέρω η ενότητα δημοσιευμάτων του γύρω από την επιστημολογία της θεολογίας, το άρθρο «Η θεολογία ως επιστήμη και δοξολογία», η μονογραφία «Προλεγόμενα εις την θεολογική γνωσιολογία» και το αυτοτελές μελέτημα «Φιλοσοφία της θρησκείας και φιλοσοφική θεολογία». Από τις μεταγενέστερες συμβολές του, ιδιαίτερο βάρος έχουν το άρθρο «Secular and Christian Images of the Human Person» και οι ομιλίες του «Σχόλιον εις την θεολογική οντολογία του Γρηγορίου Ναζιανζινού», «Φιλοσοφικές προϋποθέσεις του έργου των τριών ιεραρχών» και άλλα. Παρά τις σπουδές του και την από μέρους του υπέρ 20 ετή ακαδημαϊκή κάλυψη του γνωστικού αντικειμένου της φιλοσοφίας της θρησκείας στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, λόγω της εντατικής του απασχόλησης στο διάλογο των εκκλησιών, ο Νησιώτης επικέντρωσε από νωρίς τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα στην οικουμενική θεολογία, όπου και αφιέρωσε το μέγιστο αριθμό των μελετημάτων του. Αυτό δεν σημαίνει ότι η φιλοσοφική παιδεία του και η μέρημνά του για το διάλογο της θεολογίας με τη φιλοσοφία
και τον κόσμο σε όλες του τις εκφάνσεις δεν είναι ορατή και σε αυτά τα δημοσιεύματα, τα οποία προσφέρουν πλήθος σχετικών ερεθισμάτων. Το σχετικό πάντως κενό ο Νησιώτης φιλοδοξούσε να καλύψει με τη συγγραφή ιδιαίτερου και μάλιστα τρίτομου εγχειριδίου φιλοσοφίας της θρησκείας. Για το σκοπό αυτό είχε λάβει και εκπαιδευτική άδεια πρώτη φορά για το ακαδημαϊκό έτος 1986-87, δεν έμελε όμως να υλοποιήσει αυτή του την πρόθεση. Αρχιμήδιο σημείο του Νησιώτη ως προς το διάλογο θεολογίας και φιλοσοφίας είναι η ορθόδοξη εκκλησιαστική παράδοση. Ο Έλληνας στοχαστής προσεγγίζει τη σχέση πίστης και σκέψης από τη σκοπιά του θεολόγου. Δεν επιλέγει τη μεθοδολογική ουδετερότητα, εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις στο έργο του. Ούτε επιχειρεί αυτόνομα φιλοσοφικές προσβάσεις του θρησκευτικού φαινομένου. Η πρωταρχική έγνοια του είναι η διατήρηση του διαλόγου με τη φιλοσοφία ως αναγκαία προϋπόθεση μιας εξωστρεφούς θεολογίας και η κριτική αφομοίωση των φιλοσοφικών ερεθισμάτων στο πλαίσιο της διακονίας του μηνύματος του Ευαγγελίου. Ωστόσο, η συνειδητή επιλογή ενός συγκεκριμένου ομολογιακού στίγματος συμπορεύεται με την εξίσου ενσυνείδητη απόρριψη παντός απολογητισμού. Με δεδομένη τη θεολογική του αφετηρία, η πρόθεση του Νησιώτη είναι βεβαίως απολογητική υπό την πλέον ευρεία έννοια της λέξεως θεωρούμενη, ουδέποτε όμως εκφυλίζεται σε στήρα πολεμική, ούτε προτίθεται να επιβάλλει τελεσίδικες και εκ των προτέρων δεδομένες απαντήσεις, επιστρατεύοντας λογικά ή λογικοφανή επιχειρήματα. Λαμβάνοντας υπόψη την κυρίαρχη τότε οργανωσιακή απολογητική, αλλά και τη φοβική πολιτική ατμόσφαιρα της εποχής, εκτιμάει κανείς περαιτέρω την αλλαγή παραδείγματος που σηματοδοτεί ήδη η διδακτορική διατριβή του Νησιώτη το 1956, ο οποίος επιλέγει να συνδιαλεχθεί με το τότε αμφιλεγόμενο, αν όχι και σκανδαλίζον κίνημα του υπαρξισμού. Οι παραστάσεις στην Αθήνα ήταν, όπως αναφέρθηκε, ο Σίμος ο υπαρξιστής και μια τέτοια, ας πούμε, ένα τέτοιο πλαίσιο. Με την πρόθεση πάντως να ακούσει τους συνομιλητές του, να αφουγκραστεί τα αιτήματα που κρύβονται πίσω από τις γραμμές των κειμένων τους και να αναδείξει τα θετικά του στοιχεία πέραν πάσης δαιμονοποιητικής πρόθεσης και μακριά από κάθε σχηματοποίηση. Η διατριβή του αποτελεί την πρώτη μονογραφία και διθεολογική που συντάσσεται στα ελληνικά για τον υπαρξισμό. Βέβαια, συνθετικές παρουσιάσεις και χριστιανικές αξιολογήσεις του υπαρξισμού είχαν ήδη εμφανιστεί πολλές στην ξενόγλωση βιβλιογραφία. Πέρα από τις αξιοθαύμαστες επιστημονικές αρετές του νέου θεολόγου, κέρια σε αυτή την πραγμάτευση είναι η κριτική αφομοίωση υπαρξιστικών ενιών, αρχών και προτεραιοτήτων που μπολιάζουν την κατά κανόνα άνυδρη γλώσσα του ηθικοκρατικού θεολογικού ακαδημαϊσμού της εποχής του. Θα μπορούσα να αναφέρω την ανατίμηση της σχέσης, της έννοιας του πάθους, της έννοιας του βιώματος κτλ. Για τον Νησιώτη, ο υπαρξισμός δύναται να λειτουργήσει ως βιωματική προϋπόθεση της θεογνωσίας. Ο άνθρωπος συνειδητοποιεί εναργώς την αναγκαιότητα σύναψης μιας υπαρξιακής σχέσης με τον Θεό, όταν έχει πρώτα αποκτήσει επίγνωση της τραγικότητας της ύπαρξής του, η οποία με τη σειρά της αντανακλάται στην ανεπάρκεια του ορθολογισμού, στην εν γέννη κατάρρευση των ειδόλων του ατομικισμού και στην κατά ταύτα επίμονη και συνταρακτική παρουσία του μηδενός στο βίο. Ο πιστεύων γράφει ότι δια των ιδίων δυνάμεων δεν σώζεται, είναι ο μόνος ως της δύναται να θέσει την κλίση του Χριστού ως υπαρκτικό πρόβλημα εν εαυτό. Από τα παραπάνω καθίσταται προφανής η πρόκριση του Κίρκεγκορ στη σκέψη του νέου επιστήμονα, παρά τις ευθύβολες κριτικές παρατηρήσεις που επιφυλάσσει για τον υποκειμενισμό του δανού στοχαστή. Η προτίμηση αυτή, η οποία τον οδηγεί στον ισχυρισμό ότι ο μόνος αληθής υπαρξισμός είναι αυτός που εκβάλλει στη χριστιανική πίστη, προδίδει ωστόσο και τα όρια του ερμηνευτικού του σχήματος, εξηγώντας την αμηχανία ή και δυσφορία του απέναντι στις φιλοσοφικές συμβολές των Γιάσπερς, Χάιντεγκερ και Σάρτρ, τον οποίο τον υπαρξισμό ψέγει ως ατελή ή ασυνεπή, καθώς οι στοχαστές αυτοί δεν πραγματοποιούν το αποφασιστικό βήμα προς τον χριστιανισμό. Τούτο έχει ως συνέπεια να επιλέγει την οδό της εναντίον τους μομφής επί εγωισμό και υποκειμενισμό, με αποτέλεσμα στην πραγμάτευσή του να μένει κατά μέρος η πραγμάτευση της γνωσιολογικής πρόκλησης της φιλοσοφίας των νεωτέρων χρόνων, δίχως την οποία όμως ο νεότερος αθεϊστικός υπαρξισμός δεν είναι κατανοητός. Η μομφή αυτή αποτελεί φυσικά κοινοτόπο της θεολογικής κριτικής στη νεότερη φιλοσοφία. Κατά βάση όμως αντιπαρέρχεται το νεωτερικό ερώτημα
για τα κριτήρια προσπορισμού έγκυρης πιστοποιήσιμης γνώσης, μεταθέτοντας το πεδίο συζήτησης από τη γνωσιολογία στην ηθική. Όχι ότι αυτές οι επισημάνσεις είναι εξ ορισμού εσφαλμένες. Δεν είναι όμως αρκετές για τέτοιο διάλογο. Ανιχνεύσιμη ήδη στη διατριβή του, η περσοναλιστική ανάγνωση του υπαρξισμού εκδιπλώνεται στο όριμο έργο του προλεγόμενα ή στην θεολογική γνωσιολογία, το οποίο αποτελεί μια συστηματικοθεολογική αναμέτρηση με την προβληματική της φυσικής θεολογίας. Η εισαγωγή αυτή του περσοναλισμού στα καθημάς, η οποία εμπολής προσγράφεται στις σημαντικές συμβολές του Νησιώτη, θα γονιμοποιήσει την ελληνοορθόδοξη θεολογία των επόμενων δεκαετιών. Παρότι ο Νησιώτης επανειλημμένα δηλώνει την αποστασιοποίησή του από τις υπερβολές της διαλεκτικής θεολογίας, το έργο αυτό κινείται προδήλως στην ατμόσφαιρα και ενίοτε στη θερμοκρασία της, όπως φαίνεται και από την υιοθέτηση διατυπώσεων και όρων αυτής. Η κριτική όμως αφομοίωση της διαλεκτικής θεολογίας από τον Νησιώτη αναδεικνύει τη γνωσιολογική δυναμική της έννοιας του ακαταλήπτου του Θεού, απαλλάσσοντας τη σχέση θεολογίας και φιλοσοφίας από ποικίλα ψευδοπροβλήματα που συνεπιφέρει η παραθεώρηση της οντολογικής διαφοράς Χριστού και Ακτίστου. Με τη συστηματικοθεολογική αυτή εισαγωγική πραγμάτευση του αποφατισμού, δεν χρησιμοποιεί τον όρο, όμως αυτό κατά βάση σημαίνεται με τον όρο ευλαβής θεολογικός αγνωστικισμός που συχνά χρησιμοποιεί, ο Νησιώτης σηματοδοτεί και πάλι μια αλλαγή παραδείγματος σε σχέση με την κυριαρχούσα ακόμη σχολαστική ζούσα ακαδημαϊκή θεολογία. Η συνεπής κατάδειξη της αδυναμίας κάθε αυτόνομης προσπάθειας του ανθρώπου να γνωρίσει τον Θεό οδηγεί σε μια χριστοκεντρική και πνευματολογική θεώρηση της εν Χριστώ αποκαλύψεως ως της αναγκαίας προς θεογνωσία πρωτοβουλίας του ακτίστου, υπομνηματίζεται στο αγιογραφικό «γνώντες δε θεών, μάλλον δε γνωσθέντες υπό Θεού». Η πρόκριση της εν Χριστώ αποκάλυψης συνεπάγεται τη θεμελίωση της θεολογικής γνωσιολογίας στη βάση κατηγοριών σχέσεως και όχι μονομερώς λογικών. Η θεογνωσία εκλαμβάνεται πρωταρχικά ως γεγονός σχέσης, κοινωνίας, μετοχής, ως πραγματικότητα που προϋποθέτει τα πρόσωπα στην ελευθερία τους και που τελείται εν εκκλησία. Στο πλαίσιο αυτό, ο Νησιώτης αναπτύσσει τη διδασκαλία του περί πνευματολογικής Χριστολογίας, ακούσαμε από τον κύριο Γιαγκάζογλου. Εγώ θα περιοριστώ μόνο να πω στο ότι αξιοποιώντας τους καρπούς της θεολογικής ανατίμησης της διδασκαλίας περί των ακτίστων ενεργειών που σημειωνόταν στην εποχή του, ο Νησιώτης επιμένει στην υπογράμμιση της θεογνωσίας ως μετοχής στην ενέργεια του Θεού και αναδεικνύει την εν γέννη δυναμική της παλαμικής προσφοράς. Οριοθετώντας τη λειτουργία του λόγου σε σχέση προς την πίστη, ο Νησιώτης επικρίνει κάθε μονομερή απολυτοποίηση του πρώτου, επιμένοντας την ανεπάρκεια της αυτόνομης προσπάθειας του ανθρώπου να προσεγγίσει το οντολογικώς διάφορο θείο. Ωστόσο, καταφάσκει τη λειτουργία του εντός του όλου υπαρξιακού γεγονότος της πίστης, προϋποτιθεμένης της μετάνοιας της σκέψης, του ριζικού αναπροσανατολισμού της στην προοπτική της αποκαλύψεως. Γράφει σχετικά, επηρεασμένος και από τον Κίρκεγκορ. Η μετάνοια, ως κατηγορία γνώσεως, είναι περαιτέρω η αναλογούσα εις την κλίση του Θεού ενέργεια. Πάσα εκλογή και κλίση του Θεού συνοδεύεται από στιγμής πάθους, διότι απαιτεί ριζικήν μεταβολήν και μετάβασιν από τις αυτονομίες στην ιτερονομίαν υπό την κυριότητα του ζώντος και προσωπικού Θεού. Απαιτεί περαιτέρω θυσίαν της υποκειμενικής αυταρκίας και συγκεκριμένης εντάφθα λογικής θυσίας, ή τη άρνηση του ορθού λόγου εν τινή μέτρο, διέ της παραδοχής της μη ικανότητος αυτού όπως έβρι την αρχήν του. Η μετάνοια από αυτής της επόψεως είναι κάτι προσομοιάζον με στιγμιαίαν παροδικήν πνευματικήν αυταπάρνησιν, ή της εν συνεχεία μεταβάλλεται εις αφετηρία νέας σκέψεως, ζωής και δράσεως. Αν από θεολογική άποψη φαίνονται οι θέσεις αυτές καλοδεχούμενες, ένας φιλόσοφος δικαιούται να εγείρει επιφυλάξεις. Η φιλοσοφία ήταν και είναι πολύ διστακτική απέναντι σε προσκλήσεις μετάβασης από την αυτονομία στην ετερονομία και σε καλέσματα για στιγμιαία παροδική πνευματική αυταπάρνηση του λόγου. Η όλη ουσία της δυσχέρειας των σχέσεων θεολογίας και φιλοσοφίας έγκυται στο δισταγμό της δεύτερης να προχωρήσει στο άλμα από την καλή πίστη, διότι ακριβώς φοβάται ότι η βιαστική ενδεχόμενη παραίτηση από τις μεθοδολογικές αρχές της δύναται να την οδηγήσει στην εργαλειοποίηση και εν γέννη στην αυτοκατάργησή της.
Από την άλλη πλευρά, ο υπερτονισμός της γνωσιολογικής σπουδαιότητας της εν Χριστώ Αποκάλυψης κινδυνεύει να οδηγήσει σε πλήρη απαξίωση των ποικίλων εκφάνσεων της ανθρώπινης ζωής που δεν έχουν άμεση αποκαλυπτική αναφορά. Από τις σκολιές οδούς της διαλεκτικής θεολογίας, που θα κατέληγαν σε αθεράπευτη ρήξη και με τη φιλοσοφία, προφυλάσσει τον ισιώτη η ευχαριστιακή θεώρηση της κτήσης στο πλαίσιο μιας δυναμικής εκκλησιολογίας, η οποία υπερβαίνει το μονισμό της θρησκευτικότητας, υπαγορεύοντας τη θεολογική κατάφαση της ανθρώπινης ζωής σε όλες τις θετικές εκφάνσεις. Γράφει. Εξ Ορθοδόξου επόψεως και μέσω της καθολικότητας της Εκκλησίας, θεωρουμένη η δημιουργία είναι η δυνητικός προς ενσωμάτωση στο σώμα του Χριστού αναμένουσα κτήσης. Η ζωή εν αυτή μετά την Πεντηκοστή δεν είναι εξωεκκλησιαστική, αλλά παραεκκλησιαστική, θα ελέγουμε. Ο εν αυτή στοχαζόμενος επιστήμων, ο εφευρέτης, ο καλλιτέχνης και ο εργάτης φαίνονται μέσω της λειτουργικής προσφοράς εν Ορθοδόξο ενία, της υψώσεως των πάντων εν τη Θεία Ευχαριστία, εκτελούντες πάρα ιερατικών καθήκων, λειτουργούντες εν τη φύση μέσω της δωρεάς του αυτού πνεύματος και προσφέροντες τα σά εκ των σών εις των δημιουργών. Συμπλέοντας με μια διεθνή τάση της εποχής του, ο Νησιώτης νοηματοδοτεί τη φιλοσοφία της θρησκείας κυρίως ως φιλοσοφική θεολογία, εκλαμβάνοντάς την ως πειθαρχία της συστηματικής θεολογίας και επιφορτίζοντάς την κατ' ουσίαν με το έργο της λεγόμενης θεολογίας των θεμελίων, της γερμανικής Fundamental Theologie. Γιατί όμως πρέπει η επιστημολογία της θεολογίας, θεωρούμενη ακριβώς από τη σκοπιά της πίστης, να εκλειφθεί ως φιλοσοφία της θρησκείας? Για ποιο λόγο χρειάζεται η θεολογία μια φιλοσοφική λειτουργία εντός της, και αν τη χρειάζεται, σε ποιο βαθμό η λειτουργία αυτή είναι όντως φιλοσοφική, από τη στιγμή που μέσα στο πλαίσιό της η φιλοσοφία υιοθετεί προϋποθέσεις της πίστης? Πώς εξασφαλίζεται σε αυτό το σχήμα η ανεξαρτησία θεολογίας και φιλοσοφίας, στην οποία επιμένει ο Νησιώτης, και πώς αποφεύγεται η εργαλειοποίηση της τελευταίας? Απλώς ορισμένα κριτικά ερωτήματα. Στο έργο του Νησιώτη εντοπίζονται οξυδερκείς κρίσεις για την ιστορία της θεολογίας και της φιλοσοφίας, οι οποίες αντανακλούν το εύρος της εποπτείας που διέθετε. Μεταξύ άλλων, ο Νησιώτης επιμένει επικριτικά στον πατρομονισμό του ρωμακαθολικισμού, τον χριστομονισμό του προτεσταντισμού και τον υποκειμενισμό της νεότερης δυτικής φιλοσοφίας, μη αρκούμενος μόνο σε γενικές διαπιστώσεις, αλλά εξειδικεύοντας τεκμηριωμένα τις παρατηρήσεις του και προχωρώντας σε αυτοκριτικές επισημάνσεις και για τη δική του παράδοση. Ωστόσο, αποφεύγει τις εύκολες σχηματοποιήσεις που θεμελιώνουν τις αντιδυτικές αναγνώσεις της θεολογικής γενιάς του 60. Διαγιγνώσκει τις ρογμές, επισημαίνει τις εκκρεμότητες, αρνείται τις απολυτοποιήσεις, αναγνωρίζει τα αιτήματα και δεν αποσιωπά τα θετικά στοιχεία της κάθε παράδοσης. Σε μεστές σελίδες, μακριά από ιδεολογικές αναγνώσεις της ελληνικότητας, περιγράφει την όσμωση της αρχαιοελληνικής οντολογίας με το χριστιανικό μήνυμα στο πλαίσιο της καπαδοκικής σκέψης, για να υπογραμμίσει την οντολογική ανατίμηση της σωματικότητας και της ιστορίας που ενεργούν οι πατέρες με την από μέρους τους επεξεργασία των ενιών του λόγου και της υπόστασης και αναπτύσσοντας μια χριστιανική προσωποκρατία. Μεταξύ άλλων, παρατηρεί για τη διαλεκτική αυτή σχέση. Η εκλεκτική των μέθοδος, των πατέρων δηλαδή, λοιπόν, προέρχεται εκ της σχετικοποιήσεως πάσης απολύτου φιλοσοφικής αρχής και της εισαγωγής της προσωπικής μετοχής εις των λόγων, ώστις γίνεται αλήθεια μόνον δια ζωής. Η φιλοσοφία, χωρίς να καταργηθεί, έγινε ούτω δι' αυτού σύντροφος διαλόγου προς εσωτερική μεταμόρφωση εαυτών και ολοκλήρου του περί αυτούς κόσμου. Οι Έλληνες πατέρες όχι μόνον ετοίμησαν τον ανθρώπινον λόγον, αλλά και τον ενεσάρκωσαν, έδωσαν εις αυτόν πρόσωπον, ή τη ενωτική κίνηση προερχομένη εκ της ενεργίας αυτού εις όλα τα πεδία της γνώσεως. Η θεολογία δεν είναι πλέον έρευνα του Θεού ως αγνώστου, αλλά κοινωνία μετ' αυτού, ως του γιγνώσκοντος ημάς, ως του μεθυμών δια της ενεργίας του εις συνεχή πνευματική με συνοσίωση ευρισκομένο και μέσω αυτής αναδημιουργούντος τον κόσμο και ανακαινίζοντος την σκέψη. Η θεολογία δεν είναι απλώς ο λόγος περί Θεού, αλλά ο λόγος του Θεού. Δεν είναι αναζήτηση αυτού, αλλά επί τη βάση της προσωπικής μεταυτού γνώσεως, αναζήτηση της σχέσεως και αντανακλάσεως αυτής εν το κόσμο.
Ο περιορισμένος χρόνος δεν επιτρέπει την αναφορά σε άλλες πτυχές της συνάντησης θεολογίας και φιλοσοφίας στο έργο του Νησιώτη, όπως η από μέρους του κριτική της τεχνικής, η προσέγγιση των φυσικών επιστημών, η προβληματική της εκοσμίκευσης, η φιλοσοφία του αθλητισμού. Είναι σε κάθε περίπτωση γεγονός ότι η συνεισφορά του στην εξέλιξη των θεολογικών γραμμάτων στην Ελλάδα δεν έχει ακόμη αποτιμηθεί στο βάθος και στο εύρος που τις αρμόζει. Σημερινά, αυτονόητα της θεολογίας μας και σε ό,τι αφορά στη σχέση της με τη φιλοσοφία, θα ήταν αδιανόητα δίχως τη δική του κατάθεση. Πέρα όμως από τη σημασία των επιμέρους συμβολών του, ο Νησιώτης κληροδοτεί την ελευθερία του πνεύματός του, που δεν αρκείται στις στερεοτυπικές απαντήσεις και στους αυτάρεσκους δογματισμούς, τους οποίους αντιδιαστέλει ριζικά προς το δοξολογικό περιεχόμενο του εκκλησιαστικού δόγματος. Ένας από τους συχνότερα απαντώμενους στο έργο του αρνητικά φορτισμένους όρους είναι ο μονισμός και τα παράγωγά του ως δηλωτικά άστοχων απολυτοποιήσεων, στις οποίες και η θεολογία και η φιλοσοφία οφείλουν εξίσου να αντιτάσσονται. Η σκέψη του Νησιώτη υπηρετεί τον διάλογο με τη φιλοσοφία και με τον κόσμο πρωταρχικά διότι στο πλαίσιο της ανατιμάται η ανθρώπινη ερώτηση. Η θεολογία κατά αυτόν εκφέρεται και προσφέρεται όχι ως μια δέσμη έτοιμων απαντήσεων που χορηγούνται ως φτηνή παραμυθία των διανοητικά οκνηρών και πεισματικά γνωσιομάχων, αλλά ως ειλικρινής, αδέκαστη και ενταπεινώς ερώτηση, ως αποκάλυψη της σχετικότητας των ανθρωπίνων, προκειμένου να αναδειχθεί εν τέλει η υπερβατική αυθεντικότητα της αλήθειας του Θεού. Το ερωτάν, η κατεξοχήν φιλοσοφική λειτουργία, αναγορεύεται σε κριτήριο αυθεντικότητας του θεολογίν. Γράφει, «Η αυθεντική θεολογία είναι ίσως εκείνη η οποία γνωρίζει να θέτει τα κατάλληλα ερωτήματα, δια να κρατεί ούτω τον άνθρωπον εις την εγρήγορση και την πνευματική ανησυχία, δια την αλήθεια η οποία δεν διδάσκεται, αλλά γίγνεται. Και επίσης, όποιος ως ορθόδοξος εύκολα δογματίζει, πρέπει να γνωρίζει ότι τότε ακριβώς την ουσία και ευρύτητα της παραδόσεώς του περιορίζει. Το δόγμα σε καμία περίπτωση δεν οδηγεί στον δογματισμό. Δεν υπάρχει καμία συνέχεια μεταξύ τους. Το δόγμα οδηγεί στο ανοιχτό ερώτημα περί του τελικού διαφεύγοντος τι για την ορθολογιστική σκέψη και που γίνεται συγχρόνως πρόκλησης για περαιτέρω εμβάθυνση και ανανέωση. Η ορθοδοξία πρέπει, αντίθετα από ό,τι φαίνεται να γίνεται σήμερα, να συμβάλλει στο μέλλον του ελληνισμού με το μήνυμα της ελευθερίας της σκέψεως, που είναι η κλασική του βάσης και προέλευσής του, εναντίον κάθε ιδεολογικού και επιστημονικού κλειστού συστήματος που απειλεί το πνεύμα μέσα στην τεχνοκρατούμενη εποχή μας. Λόγια τολμηρά, λόγια που ανοίγουν δρόμους, λόγια που καλούν σε πράξεις. Από έναν Νίκο Νησιώτη δεν θα μπορούσε να περιμένει κανείς τίποτε λιγότερο. Σας ευχαριστώ.